χτες με τον Ηλία, τον Είστε δήμαρχο. Φίλοι με τον Ηλία. Ο Ηλίας ο δήμαρχος μας έχει γράψει κανονικά, έτσι. Ναι. Την έχει δει μαραθώνας μόνο. Στην ηλικιά μου παραμύθι, θέλω να έρθω. Λέω, έλα. Πάρε το τηλέφωνο να το πεις να έρθει. Πρέπει να σου βάλουμε χειροπέδες, δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Συμφωνώ απόλυτα. Και είμαστε χτες ξενυχτάγαμε, μέχρι τις 5 το πρωί, στο Κολονάκι. Τα καφέ με Ηλία εκεί. Α, είσαι με hangover. Εντάξει, 5 το πρωί τώρα δεν είναι τίποτα. Εδώ μου αντέξει 24 ώρες εδώ με τον Αναστάσιο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται με αυτό. Είναι σαν το ρουβά. Πώς γινόταν με το ρουβά αυτό με τις ρουβίτσες. Όλα τα κορίτσια του Οι ποτσεπίτσες. Θα σας πω αμέσως. Η απόλυτη ικανοποίηση για μένα είναι ότι ο κύριος Ρουβάς είναι ένας αξιολάτρευτος άνθρωπος, ο οποίος έχει τις λεγόμενες ρουβίτσες. Με μένα είναι εντελώς διαφορετικά γιατί προσελκύω και αγοράκια όλων των ηλικιών, οπότε είμαι ένας Αναστάσιο. Όλοι θέλουν αγάπη. Με στα πατάρια στον τρόπο, βγαίνω και μια τυρόπιτα, 45 σέλφι. Κάνω 2,5 ώρες να πάω σπίτι, μαμά μου ανησυχεί. Μαμά είμαι καλά, έχει νεκρού χολού. Πουλάει αγάπη. Θα σου πω, όντω δεν μπορεί να κυκλοφορεί. Θα πει Τζούια, τώρα που φαίνεται να εμπιστεύεται. Είναι τέλεια, πέλε αγάπη. Είναι σταμάτα. Είναι καλό το φόρεμα. Το φόρεμα αυτό πρέπει να πούμε. Ρε παιδί μου, με τα σάλια σου. Το φόρεμα αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι ένα σπάνιο φόρεμα. Είναι θεϊκό από τον κύριο Ζολότα. Πολύ ωραίο. Το οποίο ήταν για την πριγκίψα τη Ιορδανίας. Είναι φοβερό και είναι μπέζ, εκρού. Τη Ιορδανία, τη Ράνια. Μου αρέσει πάρα πολύ, ναι. Τη Ράνια, τη γνωστή Ράνια, ναι, ναι, με τις φιλανθρωπίες. Αυτό, και είναι και πανάκριβο. Αυτό όλο δηλαδή πόσο πολύ είναι. Με, πόσο έτσι, κάνει η Ιορδανία. Ναι, για πέσα. Στα 80 χιλιάρικα. Με σένα εγώ. Με σένα πρέπει να είναι αυτά. Να προσθέσω κιόλα ότι εγώ είμαι δημένο από πάνω ω κάτω. Νίκο Αποστολόπουλο, ευχαριστώ, είναι μεγάλο ευχαριστώ. Ένα διεθνή καλλιτέχνη στον χώρο με τα καλύτερα ρούχα. Τον προτιμάω συνέχεια για τι δημόσιε εμφανίσει μου. Και άμα τα πάρουμε τα νούμερα μα, η αγάπη να τελειώσει. Πραγματικά δεν μπορεί να μην επηρεάστηκε από τη γνωριμία σου με τη Τζούλια, η οποία είναι η πιο ας πούμε, όμορφη και εγωιτευτική Ελληνίδα. Από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής μου. Να αλήθεια τώρα. Ας τα αγαπημένα. Ήταν η γνωριμία μου με την Τζούλια Νικολάτου. Πώς τη γνώρισα. Ήμασταν στη Μύκονο, καλοκαίρι, τέλη Αυγούστου με το καλό. Είχε έρθει και η Πάρη Χίλτον μαζί μας στο ίδιο ξενοδοχείο. Κάναμε μπάνια, κάναμε. Πώς είσαι φίλη με την Πάρη. Ναι, εγώ τη γνωρίζω από τις Κάνες. Η Πάρη Χίλτον από κοντά πώς είναι. Είναι η ίδια. Βέβαια είναι άβαυτη πάντα, έτσι. Αλλά είναι ίδια. Είναι πολύ απλή κοπέλα σε σχέση με αυτό που προβάλλουν στα μίντια. Και μοιάζουμε ίσως λίγο με την, από την άποψη ότι. Τι να δείτε, είσαι πολύ μετριόφρονο. Από την άποψη ότι άλλα δείχνω στην κάμερα και άλλο είμαι. Άλλο είσαι, καταλαβαίνω. Ναι. Εσύ είσαι σοβαρός, θα την παρουσιάσω. Ναι, θα το να τονίσουμε βέβαια για να μπαίνουν όλο το παζλ σε μια σειρά. Ναι, ότι ο μάνατζερ τη κυρία Τζούλια Αλεξανδράτου είναι και μάνατζερ τη Πάρη Χίλτον επί Ευρώπη και Τουρκία. Αυτό στην Εύρα. Δηλαδή ήταν όλοι μαζί, είχαν κλείσει το ρεστοράν του Πουλ Μπαρ και ήταν τρία άτομα. Η Πάρη Χίλτον, η Τζούλια Αλεξανδράτου και ο Μανώλη. Δεν ήταν μαζί. Και εγώ πέρασα απλά περαστικό από εκεί. Ήταν περαστικό. Όταν είδα τη Τζούλια. Ένα γλυκό να τον μπουκώσω. Όταν είδα τη Τζούλια, ένιωσα ότι τον άλλο μισό. Τρελάναμε, παιδάκι. Σαν να πηγαίνει ξανά 20 χρόνια. Και με μόλι 22 μικρό παιδί. Και σε 10 μήνε έχω και τα γενέθλιά μου. Θα χαρώ να είναι επίτιμη καλεσμένη η κυρία Νουμπούρα. Μας έχει καλέσει και η Πάρη Χίλτον να πάμε στο Λος Άντζελες. Βεβαίως. Α, θα γίνει και το πρώτο πρέπει να πραγματοποιηθεί. Το time out. Βεβαίως. Είναι θέμα, είναι ο καλύτερος. Time out. Ο αγαπημένος παρουσιαστής. Τι έγινε λοιπόν μετά με την Πάρη Χίλτον. Ήμασταν εκεί, κάναμε διακοπές, παραλίες, πισίνες, τα ελικόπτερα, τα πάντα. Μέσα στη δυστυχία. Μέσα στη δυστυχία. Πολύ απλή. Είδα τώρα την Πάρη Χίλτον. Πολύ απλή με ελικόπτερα με αυτά και εκείνα δεν τη λες. Είναι η Πάρη Χίλτον, η πλουσιότερη κληρονόμος. Με ένα απλό ελικόπτερο. Με ένα απλό ελικόπτερο. Δεν μου λες, όχι σούπερ πούμα, απάτσι ξέρω εγώ με τέτοια πράγματα. Ήθελα να σε ρωτήσω, ισχύει ακόμα το time out, πίσω λεπτάκι. Έκανε τοποθέτηση, είδα και δημόσια τοποθετή σου γιατί τώρα έχει επικαιρότητα. Βγαίνει τώρα ο πρόεδρος τώρα που μιλάμε στις Αμερικές. Και τάχνει υπέρ τη Χίλαρη Κλίντον. Σε επηρέασε η πάρηση, πώς σου ήρθε αυτή η τοποθέτηση. Όχι, θεωρώ ότι οι γυναίκες έχουμε μια άλλη δυναμική. Και θεωρώ ότι είμαστε καλύτερες όσον αφορά. Σταμάτα, παιδί μου. Με πειράζει. Θεωρώ ότι έχουμε άλλη άποψη πάνω στην πολιτική και είμαστε καλύτερες σαν αρχηγοί. Πάμε. 2-0-16. Και Τζούλια. Βάζω το αρμάνι μου και την κοτιέ. Λέω απόψε να πω, να περάσω κομπλέ. Στο γνωστό μου το στέκι θα πάω για αρχή. Είμαι στη λίστα των VIP.
Να μοιραστώ κάποιο θέλω, σαν τον τρελό. Ήθεση με τελικά, το πρώτο αρσενικό. Πρώτο σελίδο θα είμαι σε λίγο καιρό. Με celebrities λέμε στο Madame Figaro. Μόνο αγάπη σου λέω είναι το μυστικό. Μόνο αγάπη και τρέλα στον κόσμο. Αγάπη μόνο, φίλα με ιόνο. Μη χάνεις χρόνο, ακού το κορμί. Πάρε το ρίσκο, σου λέω τι βρίσκω. Είναι μια τρέλα, τρέλα η ζωή. Αγάπη μόνο, φίλα με ιόνο. Μη χάνεις χρόνο, ακού το κορμί. Διαφορετικός ήμουνα εγώ, ανάποδος καιρός. Δεν μπορώ τα δίθεν και τα μετρημένα. Ούτε να έχω στην καρδιά κρυφά αποθυμένα. Μόνο αγάπη σου λέω είναι το μυστικό. Μόνο αγάπη και τρέλα στον κόσμο. Αγάπη μόνο, φίλα με ιόνο. Μη χάνεις χρόνο, ακού το κορμί. Πάρε το ρίσκο, σου λέω τι βρίσκω. Είναι μια τρέλα, τρέλα η ζωή. Σοβαρά, θέλω να μπω στην πολιτική και όλες μου είχε γίνει και πρόταση από ένα κόμμα. Σιγά μην πας εσύ σε κόμμα. Θέλω πάρα πολύ. Ολόκληρο κόμμα το πάω, θα γίνει τα ίδια. Και μάλιστα με ενδιαφέρει πολύ να πάω στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Θεωρώ ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η μόνη πολιτικός. Στη ζωή. Ναι. Σου έκανε πρόταση ζωή. Θεωρώ, δεν μπορώ να πω ακόμα. Θεωρώ ότι είναι η μόνη πολιτικός όπου ό,τι έχει πει ως τώρα το έχει πράξει. Γι' αυτό και έκανε και δικό της κόμμα. Και υποστηρίζει τις απόψεις. Εσύ με ζωή θα με τρελάνεις δουλειά. Τι. Δηλαδή καταφέρνεις να με τρελάνεις συνέχεια. Όλα θα τα κάνω. Την ώρα που, γιατί είναι καλύτερο ο Τσίπρας. Είναι καλύτερη η άλλη πολιτική. Δεν κατάλαβα. Δεν είπα εγώ ότι είναι καλύτερη. Προς το από το στόμα μου δεν θα τα ακούσει ποτέ αυτό. Αλλά εκεί που νόμιζα ότι το έχεις τελειώσει με τον Τάσο. Ναι. Αναστάσιο. Ναι. Βλέπω ότι θες να το πας παραπάνω το πράγμα. Βέβαια, γιατί όχι. Το θέμα είναι, έγινε καμιά κρούση. Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Ναι. Θέλω να κάνω δικό μου κόμμα. Και το κόμμα του δικό σας συνεργαστή. Και με γυναίκες. Με ενδιαφέρει να έχουν ακόμα με γυναίκες. Να είναι μόνο γυναίκες. Και προσφέρουμε επίσημα την κυρία Νομικού. Στο κόμμα αγάπη μόνο. Ακόμα γυναίκες, εσύ δεν θα είσαι. Θα είναι μοναδική πρόσκληση τη κοινά Νομικού να είναι στο κόμμα. Αφού όλοι λέει μόνο γυναίκες, παιδί. Εγώ θα είμαι επίσημος πρέσβης και γλάστρας υπουργός. Είναι ο γλάστρας. Εσύ πρέπει να είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρώην γλάστρας, μπαρμπαν, θα είμαι πρώην και νυν. Γλάθρας υπουργός. Δεν μου λες τώρα από το καλοκαίρι, η ζωή σου μέχρι τώρα πώς έχει άλλαξει. Να μιλήσω ειλικρινά, έχει αλλάξει κατά 1000% προς το καλύτερο. Παίρνω ατελείωτη αγάπη από όλο τον κόσμο, είναι το μοναδικό που χρειάζομαι. Αν αγαπάς, πετάς. Όλοι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Σταματήστε να δουλεύετε για άλλους, δουλέψτε για τον εαυτό σας. Νούμερο ένα. Όχι για το Σεφερλή. Α, και να τονίσουμε επισήμως ότι με τον κύριο Μάρκο Σεφερλή περνάμε καταπληκτικά. Επισκέφθηκα το θέατρό του στην πρώτη τελευταία του παράσταση.
και με ανέβασε πάνω στη σκηνή. Είμαστε οι καλύτεροι. Τι είχε γίνει τώρα, και, και θα είμαι πάντα πρώτη σειρά στι σημερινέ εμφανίσει. Τι είχε γίνει τώρα, είχε γίνει μια παρεξήγηση στην αρχή. Δεν είχε γίνει τίποτα απολύτω. Όλα φέρουν τέλεια. Αλήθεια, το παρελθόν έχει στο παρελθόν. Θα έρθει στο θέμα τώρα που, από εδώ, μην ξεχνά ότι κάναμε δυναμικέ τέτοιε. Συμφωνώ απολύτω. Πρέπει να πει την αλήθεια. Συμφωνώ είχε γίνει στην αρχή κάποια μικρή. Είχε στεναχωρηθεί. Θέλει να παίζει το έργο. Είχε γίνει κάποια μικρή παρεξήγηση, αλλά η οποία ανήκει περισσότερο στο παρελθόν. Το πρώτο σου τραγούδι ήταν Στόχο είναι τα λεφτά, σωστά. Ναι, το μόνο για σένα που έχω κάνει διάφορα τραγούδια. Και τώρα περνάμε στην αγάπη μόνο. Ναι. Εσύ βάλε την κλώσσα πρώτο μέσα. Καταρχήν να πω με τη Δούκησα ότι έχουμε κοινά, γιατί πηγαίναμε στην ίδια σχολή μοντέλων. Με την Κρίστη. Με την κυρία Κρίστη. Όταν εγώ παλιότερα είχα πάει στα Καλυθέα για τα Star Ελλάς, η Δούκησα έχει πάει μετά από μένα. Από μένα του χαιρετισμού μας την κυρία Κρίστη. Ναι, μάλλον μία ή δύο, δεν θυμάμαι. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή σχολή. Και μαθήτριε. Πολύ καλή σχολή, κυρία Κρίστη, εμείς δεν είμαστε μαθητές. Μεγάλη μας τιμή και εγώ θα πω δημοσίως ότι ήμασταν μοντέλο με τον κύριο Αναστασιάδη. Απλά το κρύβει. Δεν τρέχει. Είναι τέλειος. Έμαθα ότι θα έρθει η κυρία Νομικού στο Κοζάνη. Παράτησα το μάθημά μου και τα εργαστήριά μου, συγγνώμη στους καθηγητές μου, και πήγα να βρω αυτή την Ελληνίδα θεά Καλονή και να τη μοιράσω αγάπη. Ήταν καταπληκτικό. Το μπορώ να ομολογήσω ότι είχε ατελείωτο τον κόσμο, η αστυνομία είχε κλείσει τον δρόμο γιατί η προσοχή ήταν ατελείωτη. Όχι για τον κόσμο. Ο κόσμο δεν είχε κανένα πρόβλημα. Για σένα δεν είχε πρόβλημα. Όταν ήταν η συνομιλία να με φοβήσουν, έκανα μερικού ελιγμού και κατάφερα να συναντήσω το δημόσιο πρότυπό μου. Και εσύ είχε, αγάπη μόνο. Είχες χάρη πάρα πολύ. Πολύ είχε χάρη πάρα πολύ. Μου είχε μου λέει, είδα τον Τάσο μου λέει και τα λοιπά. Μετά υπογράψαμε και αυτόγραφα στους φανς μας και μοίρασε πάρα πολλά ρούχα της εταιρείας. Είναι καταπληκτική γυναίκα. Καταπληκτική γυναίκα. Δεν έχω συναντήσει το πράγμα. Time out. Ένα ζωντανό θαύμα. Time out. Επειδή μιλάμε τώρα για σένα, πρέπει να πούμε. Τι πρέπει να κάνω. Στην ταινία αυτή που παίζει ο Αντένα δεν είναι. Η κόρη του Ρέπρα του παίζει. Παίζουν πάρα πολλού σπουδαίοι ηθοποιοί. Ναι, το Σάββατο. Α τη δούμε το Σάββατο. Η κόρη του Ρέμπραντ, η κοπέλα του πίνακα. Σκιάχτρο κοντά στα κύθυρα κάθε κορφή γεννάει. Μη μου άπτου. Λοιπόν κύριε Τεχνοκρίτη. Λοιπόν κύριε Μαλαπάρτε. Πώς από εδώ μαντάμ. Πέρασα να σας πω μια καλησπέρα. Μην νομίζετε πως είμαι κόρη. Στον Αντένα μας. Όπου είσαι κι εσύ. Ναι. Την κόρη του Ρέμπραντ. Ναι. Ωραία. Μια ταινία η οποία έχει σημασία.